Γυναίκα σε θνητήν, αλλός Θεού Μητέρα ειδότες πανάμωμε εκκληνή Απόστολη, πεφρικίες ύπτον το χερσί, το Θεοδόχον σκήνο σου θεόμενη. Αδερφοί μου, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν παραδέχονται την Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού. Είναι αυτοί οι οποίοι εκήρυξαν αίρεση εναντίον της Ορθοδοξίας και εναντίον της Αγίας Γραφής και εναντίον της παραδόσεως. Η θρησκεία μας δεν στηρίζεται σε ένα πόδι, αλλά σε δύο, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Οι Προτεστάντες είναι αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν εναντίον της Παναγίας μας. Δεν την θέλουν ούτε να την ακούσουν, αλλά ούτε να ακούσουν το όνομά της. Δια τούτο η Εκκλησία μας πάντοτε προσπαθεί τα παιδιά της να τα στερεώσει στην πίστη, να μην τα αφήσει να παραπέμουν, δια να πέσουν στην απώλεια. Και βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας, η οποία θέλει τα παιδιά της να ορθοποδούν, ότι στηρίζεται και επάνω στην παράδοση. Τα ό,τι συνέβησαν δηλαδή εις το πέρασμα της πίστεως της αμόμου. Γυναίκα σε θνητήν, αλλός Θεού Μητέρα ειδότες, πανάμωμε εκκληνή Απόστολη. Έβλεπον μπροστά τους μίαν γυναίκαν, αλλά συν το χρόνο έβλεπον και μίαν Μητέρα του Θεού. Την έβλεπον οι Απόστολοι και κατελαμβάνοντο από φόβον. Και έφτασε η στιγμή κατά την οποία η Παναγία μας έκλεισε τα μάτια της. Τι είδαν οι Απόστολοι εκείνη τη στιγμή που η Παναγία μας έδωκε τη ψυχή της στην αγκάλι του Υιού της? Εκείνη τη στιγμή, αδερφοί μου, είδαν αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς και δεν το εκτιμούμε. Έχετε παρευρεθεί ποτέ έξωθεν από αυτήν την πόλη της αμαρτίας, έξωθεν από αυτήν την κοσμοσυρροή, μέσα στην Ήπεθρο? Έχετε προσέξει την δύση του ηλίου, όπως ο ήλιος δίνει και αφήνει πίσω του μία λάμψη, η οποία λάμψη φωτίζει το στερέωμα, και λέγουμε ότι αυτό είναι η δύση του ηλίου. Κατά τον ίδιον τρόπον, μόλις η Παναγία μας έδωκε την ψυχή της στον Υιόν της, εκείνη τη στιγμή ολόκληρο το σώμα της αφήκε μία λάμψη όπως δίνει ο ήλιος. Εκείνο το πρόσωπό της ή το ολόφωτον, το σώμα της ολόκληρο φωτεινό. Και είδαν οι Απόστολοι την γυναίκα να είναι και Μητέρα του Θεού. Και διαρωτάται κανείς και λέγει,
Πόση λάμψη να είχε το πρόσωπο της Παναγίας μας και το σώμα της ολόκληρον όταν έδωκε την ψυχή της στον Υιόν της. Το είδαν οι Απόστολοι και καταλήφθησαν από φόβον και είπαν πώς να πλησιάσουμε τώρα αυτό το σώμα της Παναγίας μας, το οποίο είναι όλο φως. Καταλήφθησαν από φόβον. Συν τον χρόνο όμως ήρθε και η τιμή. Έπρεπε να τιμήσουν την Παναγία μας. Δεν μπορούσαν να την αφήσουν εκεί και να φύγουν. Δι' αυτό συνεδίασαν τον φόβον και την τιμή και πλησίασαν εκείνο το Θεοδόχον σκήνος. Πεφρικίας λέγει ύπτον το χερσί. Έτρεμαν τα χέρια τους. Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Διότι έβλεπαν εκείνον το σώμα να είναι Θεοδόχο, λέγει, που εδέχθη τον Θεόν. Τις δυνατή αδερφή μου να περιγράψει την σκηνή εκείνη των Αποστόλων. Φόβος από τη μία, τιμή από την άλλη. Φόβος ο οποίος κατελάμβανε ολόκληρον τον έσω άνθρωπον και τον έξω άνθρωπον. Και εκείνος ο φόβος έπρεπε να κατανικηθεί και να πλησιάσουν εκείνο το σκήνομα της Παναγίας μας. Και διερωτώμεθα αυτή τη στιγμή και λέγουμε ποια λάμψη θα είχε το πρόσωπο της Παναγίας μας και μεταφερόμεθα εις την Παλαιάν Διαθήκη για να ειδούμε ένα άλλο πρόσωπο το οποίο έλαμψε. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος έλαμψε και δεν ειδήναν το να τον αντικρίσουν? Ήταν ο προφήτης Μωυσής, αδερφοί μου, ο οποίος επί 40 ολοκλήρους ημέρας επάνω στο όρος, όπου εκλείστη με ομίχλη, 40 μέρες επάνω στο όρος Σινά, ο προφήτης Μωυσής επικοινωνούσε με τον Θεό. Έβλεπε τον Θεό και έλαβε από τα σχήρας του Θεού τον Θεόγραφο νόμο, τας 10 εντολάς. Παρήλθον 40 ημέρες και κατέβει ο Μωυσής από το όρο Σινά, αλλά όμως δεν ειδύναντο οι Εβραίοι να τον αντικρίσουν. Το πρόσωπο του έλαμπε τόσο πολύ, ούτως ώστε είναι αγκάστη να βάλει επάνω του ένα ύφασμα για να μπορέσουν να τον αντικρίσουν οι Εβραίοι. Και λέγουμε ότι εάν ο Μωυσής ομιλούσε με τον Θεό και ηλιώθη το πρόσωπό του και γένετο ως ήλιος που δεν δύναται να τον αντικρίσει κανείς, πόσο μάλλον η μητέρα του Θεού μας. Θα φύγουμε και από τον προφήτη Μωυσή να πάμε σε ένα άλλο πρόσωπο, στην Καινή Διαθήκη. Ποιον ήταν το πρόσωπο αυτό? Ήταν ο πρωτομάρτης του Χριστού Στέφανος. Εκεί τον είδαν οι Εβραίοι όταν τους ήλεχεν και το πρόσωπό του εγένετο ως άγγελος, λέγει, φωτός. Δεν είναι δύνατο να τον αντικρίσουν από τη λάμψη την οποία του έδωκε ο Θεός όταν εγένετο υπερασπιστής του ονόματός του. Και φεύγουμε και από τον πρωτομάρτυρα Στέφανον για να αναφέρουμε και ένα άλλο πρόσωπο,
το οποίο εφώτιζε μετά τον θάνατόν του. Ήταν ο Άγιος Σισώης, ο οποίος μόλις έκλεισε τα μάτια του, έλαμψε ολόκληρο το σώμα του, το πρόσωπό του, όπως ο ήλιος. Και ερχόμεθα τώρα εις την Παναγία μας, η οποία ήταν μητέρα του Θεού. Τους άλλους τους οποίους αναφέραμε ως παραδείγματα, ήσανε παιδιά του Θεού. Ήτανε εκλεκτή του Θεού. Ήτανε αυτούς τους οποίους ο Θεός ετοίμησε. Εδώ βλέπουμε όμως ότι η Παναγία μας δεν είναι το ένα πρόσωπο όπως τα συνηθισμένα πρόσωπα. Είναι η μητέρα του Θεού. Αυτή η οποία εγέννησε τον Θεό, αυτή η οποία έδωκε από το αίμα της και έλαβε σάρκαν ο Υιός του Θεού. Είναι η μητέρα του Θεού μας. Αυτή η οποία εγαλούχησε τον Υιόν του Θεού, τον έβαλε στο στήθος της και του έδωκε από το αίμα της καρδιάς της, το οποίο μεταβάλλεται όπως εις κάθε μία μητέρα εις γάλα. Την ώρα που η μητέρα βυζένει το παιδί της, δίδει σε αυτό το αίμα της. Και εκείνο το αίμα, Θεία χάρη, με τη χάρη του Θεού, μεταβάλλεται σε γάλα. Και τρώγει το μωρό και μεγαλώνει. Η μητέρα του Θεού μας αυτό έκανε, διότι το ομολόγησε μία ψυχή όταν ήταν ο Χριστός μας στο σπίτι του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας. Εκεί ο Λόγος του Θεού ήταν τόσο γλυκής και τόσο ενίσχυε τα ψυχάς του κόσμου, ούτως ώστε μία γυναίκα από μέσα στο πλήθος άνοιξε το στόμα της και του είπε: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστί ουσε θύλα σας». Αυτή η Παναγία μας εκράτησε τον Υιόν του Θεού στην αγκάλι της. Πόσον θαύμα και πόσον μυστήριον είναι τούτο. Ένας Θεός να ταπεινωθεί, να γίνει άνθρωπος και να είναι στην αγκάλι της μητέρας του, μιας μητέρας από τον κόσμο όπου εξέλεξε ο Θεός ως κλίμακα για να κατέβει από τους ουρανούς στην γη. Τούτο είδαν οι Απόστολοι αδερφοί μου όταν η Παναγία μας έκλεισε τα μάτια της. Και ερχόμεθα τώρα εις την ειδική μας ζωή. Έχουμε ποτέ πλησιάσει με την διάνοιά μας και να ειδούμε αυτήν τη μητέρα του Θεού, η οποία ηγάπησε τον Θεό και ο Θεός την ηγάπησε, τι το εκείνο το οποίο της έδωκε διάφτην τιμή. Τι είναι το εκείνο που ήλκησε τον Θεό να κάνει μίαν γυναίκα από τον κόσμο τούτον μητέρα του. Τι ήταν αυτό το οποίο προσήλκησε την αγάπη του Θεού στον κόσμο. Ήταν μόνο μία αρετή, αδερφοί μου. Αυτήν την αρετή την οποία δια να την αποκτήσεις χρειάζεται να κάνεις σκόπον. Χρειάζεται να αγωνιστείς για να πάρεις αυτήν την αρετή. Χρειάζεται να κάνεις θυσίες για να πάρεις αυτήν την αρετή. Χρειάζεται να καταπατήσεις κάτω των παλαιών άνθρωπων. Εκείνον τον παλιά άνθρωπον ο οποίος σηκώνει το ανάστημά του και λέγει: «Εγώ είμαι, διατί εσύ να είσαι ανώτερος μου». Είναι μία αρετή την οποία η Παναγία μας
επισημαίνει ιδιαιτέρως. Δια να γίνει η Παναγία μας Μητέρα του Θεού σημαίνει ότι είτο γεμάτη από όλα τα αρετάς. Δι' αυτό και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έμενε εκστατικός μπροστά στη λάμψη της Παναγίας μας και της λέει δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Θα πω μόνο μία λέξη, χαίρε και χαριτωμένη. Και τούτο είναι το σημείο ακριβώς το οποίο η Παναγία μας το επεκύρωσε με την ειδική της προσωπικότητα. Όταν ο Αρχάγγελος της είπε ότι θα γίνει μητέρα του Θεού και εκείνη υπεραμήνθη της αγνότητός της και όταν την επληροφόρησε ο Αρχάγγελος ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό το οποίο θα σκηνώσει μέσα σου και θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, εκείνη έκυψε την κεφαλή και είπε «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου». Ελάχιστες μητέρες στον κόσμο τούτο λέγουν τη λέξη αυτήν. Μετρημένες μητέρες λέγουν τη λέξη αυτήν. Φοβούνται και τρέμουν την τεκνογωνία και την μισούν και δεν θέλουν ούτε να ακούσουν το όνομά της. Δεν κλείνουν την κεφαλή και να πούν ότι είπε η Παναγία μας «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου». Φοβούνται να γεννήσουν παιδιά. Είναι αυτές οι οποίες δεν έχουν εκείνον που είχε η Παναγία μας. Η Παναγία μας αφήνει όλα στα σαρετάς και υπερυψώνει τον εαυτόν της σε μία μοναδική αρετή. Και τι λέγει? Ο Θεός μου λέγει είδεμ ποια είμαι, γνωρίζει ποια είμαι, αλλά εγώ δεν θα πω τίποτε, μόνον ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Θεέ μου, αξίωσέ μας και εμάς να έχουμε τουλάχιστον μία δόση από αυτήν την μεγάλη αρετή της Παναγίας μας. Να έχουμε ένα πολλοστιμόριο από την ταπείνωση της Παναγίας μας. Να είμεθα και εμείς παιδιά του Θεού με ταπείνωση. Όπως η Παναγία μας η οποία δέχθη τον μονογενή Υιόν και Λόγον του Θεού, τον έκανε δικό της παιδί. Και ο Θεός τώρα που κλείνει τα ματάκια της, έρχεται ο ίδιος και την βάζει στην αγκάλη του, όπως εκείνη τον έβαζαν στην αγκάλη της όταν ήταν μικρό βρέφος. Και οι Απόστολοι βλέπουν αυτό το Θεοδόχον σκήνος, λέγει, να λάμπει και να φεγκοβολεί και να απαστράπτει όπως ο ήλιος. Και με τιμές οι οποίες ήσαν επιβεβλημένες να έχουν οι Απόστολοι, με τις τιμές εκείνες ήγγισαν επάνω στο Θεοδόχον εκείνο σκήνος και το έβαλα στο νεκροκράβατο και επικολούθησαν άλλα γεγονότα πολλά. Μετά που έβαλαν το σώμα της Παναγίας μας επάνω σε εκείνο το κρεβάτι το νεκρικό, επικολούθησαν άλλα πολλά γεγονότα, αδερφοί μου, τα οποία θα τα πούμε εις άλλων θείων κηρύγμα. Τώρα εμείς θα σταθούμε όπως οι Απόστολοι επάνω σε εκείνο το σκήνομα της Παναγίας μας. Θα δούμε την λάμψη της και θα την παρακαλέσουμε να μείνει μέσα στην ψυχή μας εκείνο το φως το οποίο της έδωκε ο Θεός να λάμψει και στην δική μας ψυχή και να σκορπίσει τα σκότη της αδυναμίας και της αμαρτίας και να μας αξιώσει να εμνήσουμε την κοίμησή της
και την ευουράνιον βασιλεία του Υιού της να μας δώσει ως δώρον αιώνιον, αδερφοί μου. Αμήν.